Έχουμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα δώσει και το κάλεσμα και τις θέσεις συνολικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο ισχυρή θα είναι εκείνη η δύναμη που σταθερά και μόνιμα δίπλα στο λαό, μπροστά στα δύσκολα, που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα θα βρίσκεται και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Κρίνεται ακριβώς πόσο ισχυρό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να δυναμώσουν η λαϊκή αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερία. Τις θέσεις του ΚΚΕ μπορούν να εκφράσουν και να φέρουν κοντά στο λαό να τις κάνουν πράξη και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμων, με παρεμβάσεις, οι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Στα ψηφοδέλτια μας βρίσκονται αγωνιστές και αγωνίστριες της ζωής των λαϊκών αγώνων, αγωνιστές της δουλειάς, της επιστήμης, της τέχνης, της μόρφωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται πολλά βέβαια μέλη του ΚΚΕ, της κομμουνιστικής νεολαίας, αλλά και άλλοι αγωνιστές και αγωνίστριες συνεργαζόμενοι από τους χώρους δουλειάς, τους χώρους της επιστήμης και βέβαια έχοντας τις ιδιαίτερες ξεχωριστές δικές τους απόψεις, είναι όμως αποφασισμένοι σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ στις ερχόμενες μάχες και όχι μόνο βέβαια μόνο στις βουλευτικές εκλογές, αλλά και μετά από αυτές για το καλό του λαού μας. Είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου εργάτες εργοστάσια, υπάλληλοι σε μαγαζιά, στο δημόσιο, επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίου, απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας. Δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που πριν μερικά χρόνια βρίσκονταν σε άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη ΛΑΕ ή ήταν ανένταχτοι της αριστεράς και σήμερα συμπορεύονται συνεργαζόμενοι με το ΚΚΕ. Ανάμεσά τους είναι συνδικαλιστές από το Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, πρόεδροι μεγάλων ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα, πρόεδροι κλαδικών συνδικάτων, εργατικών κέντρων, στελέχη του ΠΑΜΕ. Επίσης, στα ψηφοδέλτιά μας βρίσκονται αρκετοί από τον αγροτικό χώρο, εκλεγμένοι σε ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ακόμα επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, πρόεδροι εμπορικών συλλόγων, άλλων σωματείων, στελέχη της ΠΑΣΕΒΕ. Πολλές γυναίκες από γυναικείους συλλόγους, από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, άλλους φορείς του κινήματος. Στα ψηφοδέλτια βρίσκονται νέοι και νέες, μέλη και στελέχη της ΚΝΕ, των νεολαίστικων αγώνων, του φοιτητικού σπουδαστικού κινήματος. Τα ψυχοδέλτια τα ψηφοδέλτια μας επίσης τιμούν με την παρουσία τους πανεπιστημιακοί, καθηγητές, δάσκαλοι από την πρωτοβάθμια, καθηγητές από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, επιστήμονες από διάφορους άλλους κλάδους, από το χώρο της υγείας, της δικαιοσύνης, των τεχνικών επιμελητηρίων, από το χώρο της δημοσιογραφίας. Μαζί μας δίνουν τη μάχη φίλοι και φίλες από το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Τιμούν το ψηφοδέλτιό μας, απόστρατη από τις ένοπλες δυνάμεις, όσο και από τα σώματα ασφαλείας, από την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό σώμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανανέωση στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Για πρώτη φορά δίνουν τη μάχη μαζί μας, ως του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, το 58% των υποψηφίων. Οι γυναίκες υποψήφιες στα ψηφοδέλτια ανέρχονται στο 41% του συνόλου. Επίσης, ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία από άποψη φυσικής ηλικίας από 25 έως 39 χρονών είναι το 35,7% των υποψηφίων από 40 έως 49 χρονών είναι το 20,4% από 50 έως 59 χρόνων είναι το 26,7% και από 60 και πάνω είναι το 14,4%. Τέλος, σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω και ολόκληρο το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η συντρόφη Σαλέκα Παπαρίγα. Ακολουθούν ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του πολιτικού γραφείου επικεφαλής του τομέα ιδεολογίας και οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Ροίδης ο Γιώργος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, των ΕΑΣ, και πρόεδρος της εταιρεία Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων. Η Ρίτσου Έρη, η κόρη του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, λογοτέχνης και συγγραφέα, ο Πομάσκι Γεώργη, γνωστός ομοσπονδιακός προπονητής Στίβου, ο Τάσος ο Σταύρος, ο οποίος είναι σεισμολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή φέση και Ειρήνη, βουλευτής Λέσβου, ο Παπασωτηρίου ο Κώστας, έμπορος, στέλεχος της ΚΝΕ τη δεκαετία του 70 και του 80, η Δάγκα Ιβιβή, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής για την Ισοτιμία των Γυναικών και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Ο Μαυροκέφαλος ο Νίκος, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Η Ρέτζιου η Αφροδίτη, ψυχίατρος, επιμελήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θρεάσιο, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας... και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ. Η Ράζου Λουίζα, μέλος του πολιτικού γραφείου... γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ... και στη 12η τιμητική θέση... ο μεγάλος μουσικοσυνθέτη μας, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Βεβαίως, το γραφείο τύπου θα σας δώσει σε συνέχεια σήμερα και όλους τους 419 υπόλοιπους υποψήφιους που θα είναι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας με τα αντίστοιχα βιογραφικά τους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.